Έλα, ανέβαει κρούτ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Ρόδο Sports αλλά και του Liga TV, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο Κομψάτο για να σας δώσουμε, να σας μεταδώσουμε το παιχνίδι ανάμεσα στο Κομψάτο Πολυάνθρωπο και στον ΠΑΟΚ Κοσμίου. Μια φιλική αναμέτρηση με τις δύο ομάδες να έχουν σχεδόν ξεκινήσει μαζί το στάδιο της προετοιμασίας. Και βεβαίως τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να δώσουν το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι. Βεβαίως πρώτο φιλικό παιχνίδι είναι για την ομάδα του Κομψάτου, μιας και ο ΠΑΟΚ Κοσμίου πριν από δύο μέρες έχει δώσει το πρώτο του παιχνίδι που έδωσε. Ήταν μέσα στην Αλεξανδρούπολη και στον Ιπποκράτη. Ένα παιχνίδι που επικράτησε με 3-2, δηλαδή με 2-3. Δίνει από την άλλη πλευρά στο Λεβεντέλη. Χατζητουλούσης, βαθιά παλιά στον Πότζη, αυτός προσπαθεί να κάνει την πάσα, μάλλον το σούτ, αφού είδε ότι βγαίνει και ο Διαμαλής, ωστόσο ο τελευταίος μπλόκαρε την μπάλα και μετά βεβαίως από το σούτ που έκανε ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Αμαξόπουλος, βαθιά παλιά προς το Χατζιαντωνή, αυτός παίρνει την μπάλα, μπαίνει μέσα, κάνει το σούτ, ωραίο σούτ, ωραία προσπάθεια από τον Κομψάτο. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Απευθείας διώχνει ο τερματοφύλακας του Κομψάτου με τις γροθιές. Ωραίο σούτ του Μιχαλακέλη και πάλι ο τερματοφύλακας του Κομψάτου σε πολύ ωραία επέμβαση έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Παρ' όλα αυτά ο Σταμπούλης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε καλή θέση. Το εκτελεί λίγο πάνω από τα δοκάρια του Δελιγιάννη από τα δεξιά. Να κάνει την παράλληλη παλιά, Ντράτσι, η μπάλα στον Κιωσέ που θα κάνει το σούτ. Στη συνέχεια και πάλι ο Κουβαλάκης προσπάθησε να κάνει το σούτ χωρίς αποτέλεσμα. Λάθος, Ξενάκης, ωραίο σούτ, δεν μπλοκάρει την μπάλα ο Διαμαλής. Η μπάλα τώρα μπροστά και στον Τασούδη που δίνει πάρα πολύ ωραία παλιά στο Χατζιαντωνίου. Και αυτό είναι Παϊκούτ. Πολύ ωραία αντεπίθεση από πλευράς Κομψάτου. Ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά με τον Κιωσέ και τελευταίος ο Αϊκούτ, το μπακ του συλλόγου, αφού είδε την αντεπίθεση, βγήκε στην αντεπίθεση, 31ο λεπτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 1-0, χωρίς κάποιο φάουλ. Ξενάκης στη σέντρα, έπιασε την κεφαλιά ο Ερκάν, χωρίς αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Πολυάνθρου, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο μέρος ανάμεσα στον Κομψάτο και στον ΠΑΟΚ Κοσμίου. Από την πλευρά των γηπεδούχων ενώ γίνεται τώρα το λάθος, Τασούδης προσπαθεί να πλασάρει το Δελιγιάννη χωρίς αποτέλεσμα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κόβει ο Λατίφ πριν γίνει επικίνδυνος ο Χατζηδουλούς. Παρ' όλα αυτά η μπάλα πηγαίνει. Μια πολύ καλή ευκαιρία ο Ρεξάτος, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος. Εδώ έχουμε ένα τραγικό λάθος από τον την μπάλα στα πόδια του Κοσμίου με τον Τζενγκίς, τώρα με το Ξενάκι από την αριστερή πλευρά να κάνει τη σέντρα, την μπάλα να φτάσει στον Χατζητουλούση. Ωραία προσπάθεια εδώ και σκόρερ βεβαίως ο Αραμπατζής. Μιχαλα Πότσης την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, μπαίνει μέσα. Και ο Σες, λάθος του Δελιγιάννη, νέο λάθος του Μιστρίδη και βεβαίως εδώ έχουμε πέναλτι. Ντράτσι παίρνει μέτρα φόρα, 15ο λεπτό είμαστε
Και βεβαίως είναι η σοφάριση, παρότι ο Δελιγιάννης έπεσε στη σωστή γωνία, ο Δράτσι με αυτό το ωραίο δυνατό σουτ κάνει το 2-2 στο 15ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Πότσι πάνω στην μπάλα. Την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ξενάκης, μια καλή κεφαλιά. Η μπάλα όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Διαμαλή. Τέλεσμα, Λατίφ, λανθασμένη ενέργεια του αμυντικού. Και τώρα το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Ξενάκης που μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε ένα απευθείας ωραίο δυνατό σουτ με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίχτυα του Διαμαλή. 2-3 η ομάδα του Κοσμίου και πάλι μπροστά. Ενώ τώρα ο πολύ αθωστηνάτη επίθεση με το Χατζη Αντωνίου να προσπαθεί να βρει το Σταμπολί που το βρήκε και πάλι Μιχαλακέλης κλέβει την μπάλα και παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κάνει το σούτ, ωραίο δυνατό, η μπάλα όμως θα καταλήξει out πάνω από τα δοκάρια του Διαμαλή. Καλό σούτ από τον Μιχαλακέλη. Χατζη Τουλούσης θα δώσει στα δεξιά στο Μιχαλακέλη. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Προσπάθησε εδώ να διώξει την μπάλα ο Αμαξόπουλος. Το κατάφερε, αλλά χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ. Μπροστά του έχει και 4 παίκτες του Κοσμίου και όλα έτοιμα. Εκτελείται. Πέρασε μέσα από το τείχος και η μπάλα λίγο out. Ενώ τώρα ο Τζενκίς είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Χατζητουλούσης κλέβει ο Δράτσι. Ωραία παλιά στον Χατζη Αντωνίου. Δοκάρι! Ωραία φάση για την ομάδα του Κοψάτου. Ωραία αντεπίθεση. Πότσης, καταπληκτικό γκολ. Εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Κοσμίου το κόρνερ. Ο Αραμπατζής έδωσε τον Πότση, αυτός με ένα πολύ ωραίο δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Καμία αντίδραση από τον Διαμαλή, από τον τερματοφύλακα του Κοψάτου, με τον Μιστρίδη να είναι πάνω από την μπάλα όπως και ο Τζενγκίς, να είναι έτοιμοι να σουτάρουν και να εκτελέσουν το φάουλ. Μιστρίδης, καλοχτυπημένο, παρόλα αυτά θα περάσει λίγο out. Κάτσι πάνω από την μπάλα για αυτό το corner, το εκτελεί. Καλοχτυπημένο, εκεί πετάχτηκαν δύο παίκτες του Κομψάτου στην πορεία της μπάλας, παρόλα αυτά δεν τη βρήκαν. Δράτσι, πολύ ωραία κάθε την παλιά. Βγαίνει ο τερματοφύλακας του Κοσμίου. Και τώρα έχουμε το τέλος του παιχνιδιού με το Κόσμιο να παίρνει αυτή την νίκη με 2-4 σε αυτή την φιλική αναμέτρηση. Ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι με πολλές φάσεις και από τις δύο πλευρές, με τους φιλοξενούμενους, με τους γηπεδούχους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ στο πρώτο μέρος, ενώ στην συνέχεια και στην συνέχεια του δευτέρου μηχρόνου η ομάδα του Κοσμίου να ανατρέπει αυτό το εις βάρος αποτέλεσμα και εν τέλει να κερδίζει αυτό το μάτς.